Οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται στο νομό Σερών σε συνδυασμό με τους ανέμους συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό εξάπλωσης φωτιάς, με τους πυροσβέστες να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής ώστε να αποφευχθεί ή να κατασβεστεί εγκαίρως κάθε εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας για σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη για το νομό είναι το 3. Οι μέρες είναι δύσκολες. Από το Σάββατο ξεκίνησαν να έχουμε δείκτη επικινδυνότητας 3 στο νομό. Συνεχίζει αυτός ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι αυξημένος στους όμορους νομούς της Καβάλας, έχει σήμερα 4, η Θεσσαλονίκη έχει 3 και η Χαλκιδική, στην οποία επεμβαίνουμε και εμείς με το πρώτο κάλεσμα, έχει δείκτη 4. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Όλος ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός, όχι απλώς να αποφεύγει, να μην προβαίνει σε καμιά ενέργεια ανάματος φωτιάς στην Ήπεθρο για κανέναν λόγο. Ακόμα και για το μαγκάλι είναι επικίνδυνες οι καταστάσεις. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του αέρα ευνοείται όχι μόνο η εύκολη έναρξη αλλά και η ταχύτατη μετάδοση της φωτιάς, που είναι και αυτό που μας δυσκολεύει περισσότερο. Η πολιτική προστασία του νομού και ο αντιπεριφερειάρχης Σερών απαγορεύουν την διέλευση πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές όπως ο Λαϊλιάς, η Χρυσοπηγή και τα Κερδίλια. Ναι, υπάρχει απαγόρευση κίνησης και μέσα στα δάση όλου του νομού Σερών, γιατί όλος ο νομός είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας 3. Υπάρχουν σημεία που ελέγχουμε τον κόσμο στην είσοδο του Λαϊλιά και της Χρυσοπηγής, καθώς επίσης και στον ορεινό όγκο των Κερδιλίων, και οποιαδήποτε δηλαδή μέρη ήταν προσβάσιμα για επισκέψεις στα βουνά του νομού μας είναι αποκλεισμένα αυτές τις μέρες μέχρι ο δείκτης να ξαναπέσει στο 2. Ναι, γιατί μπορεί να μην το κάνουν από ηθελημένα, αλλά ακόμη και ένα τσιγάρο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Ναι, ακόμα και ένα τσιγάρο, ακόμα η παραμικρή κίνδυση και ένα μπουκάλι πεταμένο ακόμα που θα ξεχαστεί και θα εστιάσει τις ακτίνες του ήλιου, μπορεί να προκύψει πρόβλημα. Οι πυροσβέστες σε όλο τον νομό Σερών πραγματοποιούν περιπολίες στις ορεινές και δασικές περιοχές, ενώ επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εθελοντές, οι οποίοι βοηθούν στο έργο της πυροσβεστικής. Επίσης, ο αντιπύραρχος Παντελής Ελευθεριάδης ζητά από τους αιρέους να επικοινωνούν με την υπηρεσία και το 199 εάν διαπιστώσουν πως κάπου υπάρχει καπνός ή υπόνοια φωτιάς. Αυτές τις μέρες είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Έχουμε γύρω στα 6 αυτοκίνητα έξω γυρνάνε υδροφόρα. Έχουμε περιπολίες από αξιωματικούς της υπηρεσίας μας σε όλο τον ορεινό όγκο του νομού, καθώς και σε συνδυασμό με τις εθελοντικές ομάδες και την πολιτική προστασία, τις επικίνδυνες ώρες του μεσημεριού μέχρι να δύσει ο ήλιος μας βοηθούν με τον έλεγχο της περιοχής. Οπότε προσπαθούμε οποιοδήποτε καπνό εντοπίσουμε να τον προσβάλλουμε άμεσα. Οπότε και κόσμος, αν δει κάπου καπνό, καλύτερα να ειδοποιήσει, να πάτε εγκαίρως και ας μην είναι κάτι. Ας ειδοποιήσει, ας νομίσει ότι είναι καπνός και αν μην είναι κάτι, ας το ελέγξουμε εμείς και θα κρίνουμε αν είναι σοβαρό ή όχι.